ένας αγώνας για την επιβίωσή μας. Ένας αγώνας που μπορεί και πρέπει να ανοίξει το δρόμο για να μπορούμε να ζούμε από την τέχνη μας. Για να ζούμε για την τέχνη μας. Συνάδελφοι, το τελευταίο διάστημα τα μάτια μας γέμισαν από άσχημες εικόνες. Τα αυτιά μας κουράστηκαν από τις δυσάρεστες ειδήσεις. Φορτηγά να μεταφέρουν φέρετρα. Συστήματα υγείας ανεπτυγμένων χωρών να καταραίουν. Εκατομμύρια άνθρωποι στις ουρές της ανεργίας. Εκατοντάδες χιλιάδες με μισή δουλειά και μισούς μισθούς. Βαρβαρότητα! Κάπου εκεί μπαίνουμε και εμείς στη σκηνή. Ηθοποιοί και καλλιτέχνες. Χωρίς δουλειά για όσο διαρκεί η κρίση. Χωρίς μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Γεμάτη μόνο με αβεβαιότητα. Τώρα βρισκόμαστε σε μια γέφυρα, λένε. Μα οι ουρές της ανεργίας παραμένουν. Η μισή δουλειά και ζωή είναι εδώ. Ακόμα και αυτό το επίδομα στήριξης ελάχιστοι καλλιτέχνες το παίρνουν. Θα επανέλθουμε, λένε, στην κανονικότητα. Ποια κανονικότητα? Στην κανονικότητα της ανεργίας. Στην κανονικότητα της ορομιστίας. Στην κανονικότητα της απλήρωτης πρόβας. Στην κανονικότητα της ανασφάλιστης εργασίας. Στην κανονικότητα της εκμετάλλευσης. Μείναμε σπίτι, αλλά δεν σιωπήσαμε. Παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Για να επιβιώσουμε. Για να έχουμε δικαιώματα. Για να έχουμε παιδεία, υγεία, πολιτισμό. Στην κανονικότητα της βαρβαρότητας πίσω δεν γυρνάμε. Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών στη μακρόχρονη δράση του έχει δώσει μεγάλες μάχες. Έτσι θα συνεχίσει. Είμαστε κι εμείς ένας κρίκος στην αλυσίδα του αγώνα. Σας ευχαριστούμε.